Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Στέφανο Κασελάκη στη Βουλή. Η συνάντηση θα γίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή την Τετάρτη στις 10 το πρωί και είχε προαναγγελθεί μετά την εκλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κατά διάρκεια της συμμετοχής του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις θέσεις της χώρας σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Τόνισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην όμνη αυτοάμυνα. Πάντοτε, σύμφωνα με το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά και το γεγονός ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τον Παλαιστινικό λαό, ο οποίος εκφράζεται θεσμικά μέσα από την Παλαιστινιακή Αρχή. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε. Συνδράμαστε με Αθήνα. Με την Σάγια Τσαουσίδου, την συνάδελφο δημοσιογράφο και πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, γιατί έχει πολλά η σημερινή ατζέντα μας. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους Δυτικομακεδόνες. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις. Οι Ισραηλινά τάξη βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, και ενώ βρισκόμαστε στην 24η μέρα του πολέμου και σε πλήρη εξέλιξη, είναι η δεύτερη φάση των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Ναι, Δημήτρη, να πούμε ότι ουσιαστικά έχει διχοτομηθεί, αν θέλεις, έχει οριοθετηθεί μία πλευρά της Γάζας προκειμένου να φύγουν από εκεί οι άμαχοι και έτσι να οριοθετηθεί περισσότερο, θα έλεγα, το πεδίο μάχης, ώστε να μην σκοτώνονται άμαχοι πολίτες και ειδικά παιδιά. Έχουμε πάνω από 3.000 νεκρά παιδιά αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Ο πόλεμος μένεται. Καταλαβαίνεις ότι σε όλο τον κόσμο έχει δημιουργήσει αίσθηση το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται, γιατί δεν είναι όλοι οι Παλαιστινοί Χαμάς, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση την οποία καταδικάζει όλος ο κόσμος και εμείς εδώ εννοείται, και μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν επισκεφθήκε τον κύριο Νετανιάχου του ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και εφόσον τηρούν και αυτοί τους κανόνες του πολέμου, των διεθνών συνθήκων, να σεβαστούν δηλαδή τους αμάχους, ναι, αντεπιτεθούν, συγγνώμη, στην τρομοκρατία, αλλά με τρόπο που να μην έχουμε αθώα θύματα όσο αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, να σου πω ότι υπάρχει καταδίκη από όλες τις χώρες και εδώ να κάνω μία παρένθεση, να πω ότι έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση το γεγονός ότι υπάρχουν οι Ισλαμιστές οι οποίοι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν Ισραηλινούς προκειμένου να τους επιτεθούν. Είναι μία εικόνα την οποία είδαμε τελευταία και που προκαλεί εντύπωση αλλά και προβληματισμό, γιατί δεν ξέρουμε πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Πάντως είναι μια εξέλιξη πολύ αρνητική όλη αυτή, δηλαδή όλη η κατάσταση που, σε εκείνη την περιοχή, και παίρνει και διεθνείς διαστάσεις τώρα. Ναι, Δημήτρη, γιατί καταλαβαίνεις ότι στον πόλεμο αυτό εμπλέκονται όλες οι χώρες, και η Αμερική και όποια χώρα μπορούμε να σκεφτούμε που έχει συμφέροντα ή μη στην περιοχή. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να διαχωρίσεις τη διαμάχη αυτών των λαών από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Είναι και η γεωπολιτική, γεωστρατηγική θέση των δύο χωρών αυτών, του κράτους, αν θέλεις, του Ισραήλ, αλλά και της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα πρέπει οι γείτονες όλοι, εκτός από το να ασπαστούν το πρόβλημα και να βοηθήσουν, να ξεκαθαρίσει η στάση των γειτόνων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι π.χ. η Αίγυπτος είχε κλείσει τα σύνορα και δεν δεχότανε τους Παλαιστινίους. Θα πρέπει δηλαδή όλες οι χώρες από κοινού να συζητήσουν και να βοηθήσουν ώστε να βγει αυτή η κατάσταση να έχει ένα αίσιο τέλος από όσον αφορά τουλάχιστον τους Παλαιστίνιους, τους άμαχους. Το Ισραήλ βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση, γιατί αυτό είναι τώρα που
επιτίθεται. Η Χαμάς κρύβεται χρησιμοποιώντας ως ασπίδα τους αμάχους και αυτό είναι επίσης κάτι που καταδικάζει όλος ο κόσμος. Να σου πω επίσης ότι πρόσφατα και η δική μας η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων καταδίκασε, έβγαλε ένα καταδικαστικό μήνυμα το οποίο βέβαια απευθύνεται στις τρομοκρατικές οργανώσεις από όπου και αν προέρχονται, γιατί αυτές με τα τυφλά χτυπήματα που κάνουν έχουμε πολλούς αμάχους ως αποτέλεσμα αυτών των χτυπημάτων, ανθρώπους δηλαδή που χάνουν τη ζωή τους χωρίς στην τελική να έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά που γίνεται. Ωραία. Ωραία. Τώρα έχουμε ακριτά το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί καθημερινά. Μέχρι γιατί... να τελειώσει. Να πούμε επίσης ότι η χώρα μας εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια μέσω θαλάσσης στη Γάζα. Αυτό είναι κάτι που το μελετά πολύ σοβαρά. Και επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα παίζει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στο, αν θέλεις, έχει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του, της κατάστασης εκεί. Είναι, αν θέλεις, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης και του κόσμου. Πάμε τώρα στις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πούμε ότι την αύριο Τρίτη 31 Δεκάτου θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου στις 10 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Δώσε μας το ρεπορτάζ για να τελειώσουμε και με τις πολιτικές εξελίξεις. Πούμε ότι αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση, γιατί στην οποία θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος του, ο κ. Κασελάκης. Ήδη οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν, αν θες, προδιαγράψει την απόφαση, λέγοντας ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να πάρει άλλη απόφαση πέραν από αυτή της επιθυμίας του Προέδρου. Και εξηγούν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στελέχη τα οποία βγαίνουν δημόσια και έχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό, ξέρεις, θυμίζει λίγο έτσι και μια άλλου είδους μέθοδο, την οποία βέβαια καταδικάζουν πάρα πολλοί συνομιλητές τους. Και μέσα από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί πολύ σημαντικά στελέχη, όπως ο κ. Βίτσας, έχει βγει και έχει καλέσει τον κ. Κασελάκη να αναθεωρήσει και να σκεφτεί πολύ σοβαρά να κάνει δικό του κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι η καλύτερη φάση που βρίσκεται. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πολύ πληγωμένο, με σπασμένα τα φτερά, που προσπαθεί να πάρει λίγο πάνω του, αλλά βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνει, με έναν Ανδρουλάκη ο οποίος περιμένει να κερδίσει από όλη αυτή τη διαμάχη. Και πάντως στις μετρήσεις δεν κερδίζει και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στάσιμος. Δεν κερδίζει. Πέφτει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι στάσιμος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και με μια Νέα Δημοκρατία που, επέτρεψε μου να σου πω, παίζει μόνη της. Και έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει πει χίλιες φορές «Θέλω να υπάρχει αντιπολίτευση, θέλω να υπάρχει κάποιος απέναντί μου στη Βουλή». Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο να ακούμε από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού να το λέει. Άρα λοιπόν περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον τη συνάντηση των δύο ανδρών. Βέβαια δεν περιμένουμε ότι θα ανακοινώσουν κάτι σημαντικό. Όμως σε κάθε περίπτωση ξέρουμε ότι θα και τα βρουν. Γιατί... Δεν ξέρω τι θα πούνε, αλλά με ενδιαφέρον. Θα τα βρούνε όμως, θα συμφωνήσουν σε πολλά δημητήρια. Γιατί όπως ξέρουμε ο κ. Κασελάκης είναι αμερικανοτραφής, είναι επιχειρηματίας, είναι άνθρωπος που γνωρίζει την οικονομία, άρα λοιπόν θα έχουν πάρα πολλά να πούν, γιατί συμφωνούν, εν τέλει συμφωνούν. Το θέμα είναι πόσοι από το ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με αυτό που ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο οποίος είπε, όπως είπε και ο κύριος Δρίτσας σήμερα, για να κλείσουμε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης εξελίξεται σε παράγοντα διχασμού και αποσταθεροποίησης. Αυτό ακριβώς. Τώρα για να τον αφισβητούν τον πρόεδρο κορυφαία στελέχη, σημαίνει ότι ο κύριος Κασελάκης δεν προσπαθεί να φέρει την ενότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό και μάλιστα κάποιοι λένε ότι οι εκλογές για την Ευρωβουλή θα είναι καθοριστικές, γιατί θα έχει ήδη κάποιους μήνες στην Προεδρία.
Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι διαφορετικό. Έτσι θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές, πίστεψέ με. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ωραία. Απλά θα περιμένουμε να φύγουν, να αποχωρήσουν πολλά στελέχη τα οποία ενδεχομένως αυτό που λέγαμε ότι ετοιμάζουν ένα άλλο κίνημα να το κάνουν πραγματικότητα. Ωραία. Πάμε τώρα σε θέματα της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί έχουμε την επικύρωση από το Πρωτοδικείο Πολλών Δημοτικών Συμβουλίων. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται με το Δήμο Φλόρινας και το Δήμο Αμυντέο. Να ξεκινήσω λίγο με την Φλόρινα. 15 έδρες συμμετέχει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που ανεκλεγεί Δήμαρχος ο Βασίλης Γιαννάκης, με τον συνδυασμό Φλόρινα Τόπος Ναζής, με 8 έδρες ο πρώην Δήμαρχος και νομάρχης Φλόρινας ο Γιάννης Βοσκόπουλος και με 2 ο συνδυασμός του Κώστα Φιλιππίδη. Θα τους αναφέρουμε από το συνδυασμό του κυρίου Γιαννάκη, Δημοτική Ενότητα Φλόρινας, Ρόζας Κωνσταντίνος, Μπέλτσος Αθανάσιος, Χατζηδημοθέο Βασίλειος, Θεοφανίδης Δημήτρης, Βασιλείου Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης Νικόλαος, Χάτζιος Μιχάλης, Πουδούλη Τζότζη Σοφία, Λιόντης Κωνσταντίνος, Ιωάννου Νικόλαος, Ηλιάδης Δημήτρης και Κασκαμανίδης Χρήστος, Αντωνιάδης Λάζαρος, Μαραγκός Κωνσταντίνος και Αλεξιάδης Παύλος. Συνδυασμός αναπτυξιακή πορεία του Γιάννη Βοσκόπουλου, Γιάννης Βοσκόπουλος, επικεφαλής συνδυασμού, Σαββόπουλος Απόστολος, Μωρατίδης Νικόλαος, Βέρτκας Νικόλας, Σοκουλέβας Κωνσταντίνος, Σταύρου Γιώργιος, Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος και Ιωάννου Εκατερίνη και συνδυασμός Φλόρινα Στροφή στο μέλλον, Φιλιππίδης Κωνσταντίνος και Βιδίνη Μαγδαληνή. Αυτή είναι όσον αφορά το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της Φλόρινας μετά την επικύρωση από το Πρωτοδικείο. Τα επίσημα αποτελέσματα... Πολύ λίγες γυναίκες. Ναι, πολύ λίγες γυναίκες, για να μετρήσω, ναι. Είναι ελάχιστες. Στο συνδυασμό του κυρία Φουδούλη, δεν υπάρχουν. Και μία δεν υπάρχει, όχι. Ναι, δεν στο Δήμο Φλόρινας δεν υπάρχουν γυναίκες. Δηλαδή είναι στο συνδυασμό του κυρίου Γιαννάκη η κυρία Φουδούλη, μία. Στο συνδυασμό του κυρίου Βοσκόπουλου, α, το δούμε λίγο τώρα, γιατί και εκεί η κυρία Ιωάννου Εκατερίνη. Και... αυτό ακριβώς. Ελάχιστες. Και μία ακόμη, τρεις γυναίκες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Φλόρινας. Πολύ λίγες. Στα 25 άτομα, τρεις γυναίκες είναι πολύ λίγες. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, δεν... πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Αμυντέου. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχος Γιάννης Λάσης. Το συνδυασμό του κυρίου Λάση. Εκλέγονται. Αβραμίδης Γιάννης επανεξελέγει. Γκαλάβου Τζόρτζη Σουλτάνα. Βελιγιανίδης Ευστάθιος. Δόνη Ειρήνη. Ζαφυρίδου Ευδοξία. Θεοδόρα Απόστολος επανεξελέγει. Θωμαίδης Χρήστος επανεξελέγει. Κιωσές Παναγιώτης επανεξελέγει. Κύρκου Κυριάκος επανεξελέγει. Λαζαρίδου Ασημούλα. Μάνης Γεώργιος. Μιχαηλίδης Δημήτριος. Μπάντης Ιορδάνης επανεξελέγει. Παναγιωτίδης Γεώργιος, Πέγιου Ιωάννης επανεξελέγει, Σαριανίδης Παύλος επανεξελέγει, Τζίγας Θωμάς, Τσιβελεΐδης Γιώργος, Τσιναρίδου Φωτεινή και Χαριτίδης Ευθύμιος. Συνδυασμός με ορίζοντα το μέλλον, επικεφαλής είναι η κυρία Σιμέλα Γιαννιτσοπούλου, εδώ έχουμε γυναίκα επικεφαλής, έχουμε 4 δημοτικούς συμβούλους από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση. Εκλέγεται η κυρία Γιαννιτσοπούλου Σιμέλα επικεφαλής του συνδυασμού. Η κυρία Σωτηρία Σονιάδου, εν ενεργεία αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού του Δήμου Αμυντέου, επανεξελέγει η κυρία Σονιάδου. Ο κύριος Τσιρώνης Γιώργιος και ο κύριος Χατζητιμοθέου Ιωάννης. Και από το συνδυασμό Λαϊκής Εσπείρωσης, Ελευθεριάδης Κυριάκος. Εδώ έχουμε περισσότερες γυναίκες. Ευτυχώς έχουμε περισσότερες γυναίκες και έχουμε και πολύ καλές παρουσίες. Να πω, αν μου επιτρέπεις, επειδή γνωρίζω την κυρία Σονιάδου, είχα τη χαρά να την γνωρίσω το καλοκαίρι που ήμουν εκεί, είναι μία νέα γυναίκα η οποία ως αντιδήμαρχος πολιτισμού έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει θέσει αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, σωστά. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια θα προσφέρει στο Δήμο από ένα άλλο μετερίζει από αυτό της Δημοτική Συμβούλου, όμως είναι σημαντική η παρουσία τέτοιων γυναικών, δραστήριων, νέων γυναικών οι οποίες είναι και επαγγελματίες και μητέρες και καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και τα του Δήμου τους, αλλά και το πώς μπορούν να κάνουν καλύτερα, να προσφέρουν όσο καλύτερα μπορούν στην βελτίωση των συνθήκων των πολιτών της περιοχής τους. Θέλουμε νέους επιστήμονες γιατί ξέρουν το αντικείμενό τους και μπορούν να κάνουν προτάσεις και μία τέτοια είναι η κυρία Σονιάδου και γι' αυτό ήθελα να την μνημονεύσω γιατί θεωρώ ότι νέες γυναίκες που λείπουν από άλλα διοικητικά δημοτικά συμβούλια είναι πολύ
πολύ σημαντικό που έχουν εκλεγεί και που συνεχίζουν τη θητεία τους, έστω ως απλή δημοτική σύμβουλη. Και από αυτό το ρόλο μπορούν να παίξουν καθοριστικά το ρόλο, να δώσουν δηλαδή το δικό τους στίγμα σε αυτό που λέμε δημοτικό συμβούλιο. Μάλιστα, και το βλέπουμε ότι στο Δήμο Φλόρινα, ας πούμε, μεγαλύτερος δήμος, έχουμε τρεις γυναίκες οι οποίες έχουν εκλεγεί ως δημοτική σύμβουλη, και στο Αμίντο έχουμε 8, που είναι μικρότερος δήμος. Άρα, δηλαδή, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο γυναικείο φύλο, γιατί το λέμε, αγαπητή Σάγια, πολιτική είναι γένος του υλικού. Και το λέω και σε σένα, γιατί έχεις πολιτευτεί, είστε στενή συνεργάτης του Νίκου Χαρδαλιά, του νέου Περιφερειάρχη Αττικής και πρώην Υπουργού, και θα δούμε πολλά και από σένα. Και να αναφερθούμε λίγο πριν κάνουμε ένα σχόλιο ακόμα, να δούμε και τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων του Αμιντέ, έχουμε επίσημα στοιχεία. Άγιος Παντελήμωνας, Μπλάγας Αντώνης, Κοινότα Αιτού, Γιουλέκας Κωνσταντίνος, Πανταζής Στέργιος, πρόεδρος της Κοινότητας Αμιντέου, Ανάργυρη, πρόεδρος Γιώργος Τσισμαλίδης, Αντίγωνο, πρόεδρος Πατμάνογλου Νικόλαος, Βαρικό, πρόεδρος Λάζης Δημήτριος, Βεγόρα, πρόεδρος Αθανασιάδης Λάζαρος, Κέι, πρόεδρος Κλιντσάρης Βασίλειος, Λεβέα, πρόεδρος Παπαδοπούλου Ζαφύρο Τζέφι. Λέχοβο, πρόεδρος Τζουβάρα Ιωάννα, γυναίκα και εδώ πρόεδρος. Αποτελέσματα, Μανιάκη, Κοτσερίδης Βενιζέλος. Ξινό νερό, Σαπαρδάνη Σέλτσα Φρόσο. Παιδινό, Ιωάννου Δημήτριος. Πελαργό, Σαβίδης Ιάκωβος. Πέτρες, Τράικος Παύλος. Σκλήθρο, Κολκίδης Παύλος. Φιλότα, Σιαπανίδης Γιάννης. Αγραπηδιές, Κορομίλια Γλαΐα. Ασπρόγια, Γρομπανόπουλος Ισίδωρος. Βαλτόνερα, Νικολαίδης Κωνσταντίνος. Κλειδί, Γιώσκος Λεωνίδας. Λιμνοχώρη, Ταμίλιας Αλέκος. Νυμφαίο, Μαρία Λουίζα. Ροδόνα, Παρασκευάς Δημήτριος. Φανός, Κοσμίδης Γιάννης. Και Φαράγγι, Κουτουρατζής Αντώνης. Είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από το πρωτοδικείο. Όσοι τα στέλνουν και τα έχουμε επίσημα, θα τα ανακοινώνουμε στα δελτία ειδήσεων του West. Και εδώ, Δημήτρη μου, βλέπεις ότι η πλειοψηφία είναι άνδρες, όχι γιατί δεν έχουν βάλει οι γυναίκες υποψηφιότητα, αλλά γιατί ήθεστε και οι πρόεδροι των κοινοτήτων να είναι άνδρες, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να τρέξουν περισσότερο, κάτι που δεν ισχύει, αλλά ίσως οι γυναίκες απλά να μπαίνουν για να στελεχώσουν, να πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια και να μην το διεκδικούν τόσο πολύ. Ωραία. Εδώ να ξεχωρίσω επίσης τον Γιώργο τον Τζισμαλίδη, τον οποίο έχω γνωρίσει προσωπικά και μου είχε κάνει έτσι και μία αναλυτική αναφορά για το χωριό του και στους αναγέννους και τι προβλήματα έχουν. Ένα άξιο νέο άνθρωπο, ο οποίος ενώ θα μπορούσε να φύγει από την περιοχή του, γιατί ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στους αναγέννους, είναι εκεί και αν θέλεις διεκδικεί αυτά που πρέπει η πολιτεία να τους δώσει και που ξέρουμε ότι έχουν μπει σε μία σειρά. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα σύντομα. Ωραία, πριν κλείσουμε με το συνέδριο στην Αλβανία της Ένωσης Ευρωπαίων, να πούμε ότι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ στις οικογένειες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί και κατατάσσονται στις οικονομικά αδύνατες, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης. Υπάρχουν δικαιούχοι του επιδόματος να το δουν. Μια σημαντική πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης στο Δήμο της Δεσκάτης. Και πάμε να κλείσουμε με το συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, το οποίο πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αλβανία. Δώσε μας, κυρία Πρόεδρε, τα αποτελέσματα και τι αποφάσεις είχαμε τώρα. Λοιπόν, εκτός από την καταδίκη βέβαια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, και εννοείται ότι βγάλαμε μία έτσι resolution, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κυκλοφορήσουμε ότι καταδικάζουμε αυτή την επίθεση, εννοείται. Μιλήσαμε για την ελευθερία του τύπου. Μας φιλοξένησαν οι Αλβανοί συνάδελφοί μας στον Αυλώνα. Βλόρε το λένε εκεί, Αυλώνα εμείς, μία περιοχή η οποία ανήκε έτσι και αλλιώς κάποτε ήταν ελληνική. Όπου πηγαίναμε, ακούγαμε ελληνικά. Να σου πω ότι η ανάπτυξη της Αλβανίας τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Έχουν τρομερή ανάπτυξη και ειδικά τα παραλιακά μέρη. Οι δήμαρχοι εκεί μας φιλοξένησαν και μας εξήγησαν για την ιστορία του τόπου. Αν και να σου πω την αλήθεια, η ιστορία τους έχει να κάνει με την Ελλάδα. Αυτό καταλάβαμε. Μόλις
και αν καταφέρουν και επιθυμεί όλων είναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνει μέλος επίσημα η Αλβανία και έρθουν τα μεγάλα πακέτα, τα οικονομικά, η οικονομική στήριξη, θα μπορέσουν να βελτιώσουν πράγματα όπως το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι μεν σε μια καλή κατάσταση, αλλά σίγουρα χρειάζεται καινούριο. Εμείς ως δημοσιογράφοι επικοινωνούμε ό,τι βλέπουμε στον υπόλοιπο κόσμο για να έχουν μια ιδέα το τι γίνεται. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί και μας καλέσανε ξανά να πάμε και να μείνουμε, αν θέλεις, να παραθερήσουμε για να απολαύσουμε τις ομορφιές που έχει η Αλβανία. Η Αλβανία που είναι δίπλα μας και που λυπάμαι που τόσα χρόνια δεν την είχα επισκεφθεί. Οι δημοσιογράφοι εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς, όπως όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίζουν και αυτή την ανεργία, αντιμετωπίζουν τις οικονομικές δυσκολίες. Οι περισσότεροι έχουν δικά τους μέσα, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεόραση, και προσπαθούν με ίδια εργασία να επιβιώσουν, ακριβώς όπως και το μοντέλο το δικό μας. Προσπαθούν με συνεργασίες να δημιουργήσουν ομίλους και να βρουν βέβαια χορηγούς, οι οποίοι όμως να μην επενδύουν στη δουλειά τους σε σημείο που να τους καθορίζουν το τι θα πούν. Άρα λοιπόν, κάναμε μια συζήτηση και για τα Βαλκάνια και σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιοχή μας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η συνάντηση και θα βγάλουμε και έτσι κάποια αποτελέσματα. Ήδη τα δουλεύουμε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ σε επόμενες μέρες με βίντεο. Έτσι ακριβώς. Ωραία, και θα έχουμε να πούμε και πολλά αύριο και στα δελτία ειδήσεων όλη την εβδομάδα το ποιοι ακούγονται για αντιδήμαρχοι σε δήμους. Έχουμε μια εικόνα. Βεβαίως. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Γιατί, αλλά ακούγονται κάποια ονόματα. Θα δώσουμε τις επόμενες μέρες και για τη Φλόνα και για το Αμίντιο και για την Κοζάνη και για τα Γρεβενά και για την περιφέρεια τι ακούγεται. Έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ. Να μείνουν συντονισμένοι οι τηλεθεατές μας να τα ακούσουν. Σάγια, αφού περάσατε γίνονται καλά. Γίνονται διεργασίες. Δημήτρη, γίνονται διεργασίες όλον αυτόν τον καιρό. Το ξέρεις πολύ καλά ότι για να αποφασίσει κάποιος τους κοντινούς συνεργάτες του, είτε είναι αντιδήμαρχοι είτε αντιπεριφερειάρχες, γίνονται συναντήσεις, συνομιλούν, βλέπουν πού μπορεί να προσφέρει ο καθένας και θα καταλήξουν, ελπίζω, στην καλύτερη, θα κάνουν την καλύτερη επιλογή. Γιατί γνώμονας όλων πρέπει να είναι η καλυτέρευση τη ζωή των πολιτών, γι' αυτό ακριβώς μας εκλέγουν και όχι για να περνάμε εμείς καλά, αλλά για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερα. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Στα αυριανά δελτία έχουμε περισσότερα να πούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.